τα drone παίζουν πια σημαντικό ρόλο στον πόλεμο της Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να τα χρησιμοποιούν όλο ένα και περισσότερο, ώστε να πετύχουν πλήγμα στον εχθρό χωρίς να ρισκάρουν το έμψυχο δυναμικό τους. Η Ρωσία ανακοίνωσε την Κυριακή πως κατέριψε δύο πυράβλους στην Αζωφική θάλασσα την ώρα που κατέστρεψε πάνω από 20 ουκρανικά drone πάνω από τη Μόσχα, τον Μπριάνσκ, το Σμόλενσκ και την Τούλα. Εξάλλου νωρίτερα είχε σημάνει αεροπορικό συναγερμό στην Κρυμαία και συγκεκριμένα στη γέφυρα του Κέρτς. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένα drone που καταρρίφθηκε από τους Ρώσους στην Τούλα έπεσε πάνω σε διαμέρισμα, χωρίς πάντως να προκληθούν τραυματισμοί. Παράλληλα, η ρωσική διοίκηση της παρανόμως προστατημένης περιφέρειας του Ντόνετσκ ανακοίνωσε πως ουκρανικά drone έπληξαν το σύστημα ηλεκτροδότησης, αφήνοντας χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση στην Ουκρανία με drone καμικάζι, με τις ουκρανικές δυνάμεις να καταρρύπτουν 8 εξ αυτών. Το Κίεβο εξάλλου είχε καταγγείλει ρωσική επίθεση με 75 drone μία ημέρα νωρίτερα που είχαν στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα. Οι αρχές της Ουκρανίας αναφέρουν πως προκλήθηκαν τουλάχιστον 5 τραυματισμοί από τα ρωσικά drone και μεγάλες ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.